Δράσεις και υποδομές για το 1821 με εμβληματικά έργα που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Ανδρέας Φίλιας ως συντονιστής των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Ειδικότερα την 5η 17 Μαρτίου, ημερομηνία ορόσημου για την Ελληνική Επανάσταση, καθώς με την ευλογία και ορκομοσία των αγωνιστών από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό στην πόλη των Καλαβρίτων, κηρύσσεται η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Θα γίνουν τα εγκαίνια του Κινητού Ψηφιακού Μουσείου στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο προάβλιο χώρο του Λυκείου Καλαβρίτων. Το Κινητό Ψηφιακό Μουσείο θα περιοδεύσει σε Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Βόνιτσα, Καλάβρητα, Κρέστενα, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Πάτρα, Πύργο, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στα Καλάβρητα και την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Στο Κινητό Ψηφιακό Μουσείο αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές, οπτιακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες, βίντεο, προβολές, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακές αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα, ολογραμματική μεικτή πραγματικότητα, συστήματα ακουστικής και πολυμεσικής ξενάγησης.